Οι οικοδόμοι, όπως και χιλιάδες εργαζόμενοι στις κατασκευές, σήμερα νέκρωσαν όλα τα εργοτάξια, νέκρωσαν κάθε γιαπή στη γειτονιά. Έχουν δώσει ήδη την απάντησή τους μαζί με χιλιάδες άλλους εργαζόμενους απέναντι στο έκτρωμα που ετοίμασε η κυβέρνηση και έρχεται σήμερα προς ψήφιση. Έχει καταδικαστεί στην πράξη από όλους εδώ σήμερα, αλλά και χιλιάδες άλλους εργαζόμενους, όσο και αν το παφουμάρουν τα στελέχη της κυβέρνησης και οι διάφοροι παρατρεχάμενοι τους σε κανάλια, ραδιόφωνα και ιστοσελίδες. Κόντρα σε προβοκάτσιες, κόντρα στους εκβιασμούς και την τρομοκρατία των εργοδοτών, χιλιάδες είναι αυτοί που απήργησαν σήμερα. Την ώρα που δεν υπάρχει οικοδόμος που να βλέπει θετικές διατάξεις κόντρα στην αξιοθρήνη τη ηγεσία της ΓΕΣΕΕ που κήρυξε στάση εργασίας γιατί δήθεν δεν υπάρχει κλίμα. Φάγαν όλοι τα μούτρα τους και οι κατασκευαστικοί όμιλοι και οι εφοπλιστές στα λιμάνια και οι μεγαλοεργολάβοι και η κυβέρνηση με τα φερέφωνά τους μέσα στο συνδικαλιστικό κίνημα. Η δύναμη, συνάδελφοι, βρίσκεται στα δικά μας χέρια για να μην εφαρμοστεί πουθενά. Οι οικοδόμοι δεν πρόκειται να αποδεχτούμε την τζάμπα εργασία για τα αφεντικά 7 ημέρες την εβδομάδα. Παίρνουμε δύναμη από τη σημερινή μεγαλειώδη συγκέντρωση και θα συνεχίσουμε τις επόμενες μέρες πιο μαχητικά μέσα στους χώρους δουλειάς, εκεί που χτυπά η καρδιά της εργατικής τάξης. Ισχυροποιούμε τα ταξικά συνδικάτα. Η οργάνωση είναι το δικό μας όπλο για να μην περάσουν τα σχέδιά τους. Καλούμε και από αυτό το βήμα όλους τους οικοδόμους και εργαζόμενους στις κατασκευές, ανεξάρτητα από ειδικότητα, να ψηφίσουν μαζικά στις αρχαιρεσίες του συνδικάτου μας που συνέπεσαν σήμερα με τη μάχη ενάντια στο τερατούργημα. Με τη συσπήρωσή μας να στείλουμε μήνυμα πως δεν συμβιβαζόμαστε με τη χαμοζωή που προετοιμάζουν για εμάς και τις οικογένειές μας. Η άνοδος των ψηφισάντων θα είναι μια ακόμα σφαλιάρα σε αυτούς που μας θέλουν διαιρεμένους, μακριά από τον αγώνα και τη διεκδίκηση για να μας έχουν του χεριού τους. Έχουμε πλέον πείρα όλοι οι εργαζόμενοι ποιος είναι στο πλευρό μας και ποιος είναι απέναντι, ποιος είναι ο εχθρός. Και υπάρχει μόνο μία επιλογή για μας. Ο δρόμος του οργανωμένου αγώνα για το δίκαιο της τάξης μας απαιτεί σύγκρουση με το κεφάλαιο και τους πολιτικούς του εκπροσώπους, με αυτούς τους λιβερούς στην ηγεσία της ΓΕΣΕΕ που μας έχουν κατσικωθεί στο σβέρκο. Με πίστη λοιπόν στην εργατική τάξη, με τη συλλογική δράση, θα καταφέρουμε να επιβάλλουμε το δίκαιο μας. Καλή συνέχεια στον αγώνα μας.